30 μαθητές, όχι στις παιδείας, στις περικοπές. Όχι στις τάξεις, 30 μαθητές, όχι στις παιδείας, στις περικοπές. Αυτή η πολιτική είναι αντιλαϊκή. Δάσκαλοι γονείς, την πορεία παλεύουν για δημοσία, ωραία παιδεία. Oh!
Γεια σας, Δρούσα. Στο συγχωνεύσεων, καθώς δημιουργείται πλέον ένας μόνιμος μηχανισμός συρρήκνωσης
της δημόσιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις επιταγές του Μνημονίου και τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης. Αποκαλύπτεται κατά συνέπεια το πρώτο επεισόδιο από το εφιαλτικό τοπίο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, όπου η μόρφωση θα υποτάσσεται πλέον σε περικοπές διαρκείας, ιδιαίτερα μετά τις επικείμενες αποφάσεις για παράταση αντιλαϊκών πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις 25 Μάρτιου. Πανελλαδικά κατατοπούνται 2.000 σχολικές μονάδες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια, 410 γυμνάσια και λύκεια. Και φέτος σε όλη τη χώρα καταργούνται συνολικά 1.056 σχολικές μονάδες. Αποδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα πως πίσω από τους παιδαγωγικούς λόγους που επικαλείται το Υπουργείο, κρύβονται ξεκάθαρα λογιστικά κριτήρια και η επιλογή να προωθηθεί το φθηνό αυταρχικό σχολείο της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και οι αρχικοί ισχυρισμοί για ψυχρονισμό της εκπαιδευτικής δομής μέσα από την κατάργηση των λιγοθέσεων σχολείων, διθέσια, τριθέσια, δημοτικά και τη δημιουργία νέων εξαθέσεων σχολείων χάθηκε στην πορεία, καθώς στην πράξη συγχωνεύονται δύο ή και τρία ολιγοθέσια σχολεία, δημιουργώντας ένα νέο επίσης ολιγοθέσιο σχολείο. Γεγονός που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως η μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών και η εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού αποτέλεσαν τα μοναδικά κριτήρια για την αναδιαμόρφωση του σχολικού δικτύου. Στη Σύρο, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του αντιθέτου, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Ράπη, η συγχώνευση των δύο λυκείων αποτελεί το πρώτο βήμα για μια σαραδική συρρήκνωση του σχολικού δικτύου την επόμενη χρονιά, που θα αφορά τόσο τα γυμνάσια όσο και τα δημοτικά. Η ανακολουθία και τα ψεύδη του κ. Ράπη είναι ενδεικτικά του τρόπου που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση τη μόρφωση και τη νέα γενιά. Αυτό είναι δυστυχώς το ήθος και η ποιότητα των υπευθύνων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και των διοικητικών της οργάνων. Οι εκπαιδευτικοί γονείς, οι εργαζόμενοι και η νέα γενιά είναι ήδη στην αντίπερα όχθη. Παλεύουν και θα συνεχίσουν να παλεύουν για την πέρα του δημόσιου σχολείου, για την ανέρεση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής των λουκέτων και του νέου σχολείου της αγοραίας. Το κοινό μέτωπο νεολαίας εκπαιδευτικών γονιών που έχει συγκροτηθεί ήδη έχει πετύχει πολλά. Μπορεί να λυγίσει και να ανατρέψει την κυβερνητική πολιτική της μορφωτικής και εργασιακής οπισθοδρόμησης. Ήρθε η ώρα μαχητικών πανεκπαιδευτικών πανεργατικών αναγκώνων. Καλούμε κάθε συνάδελφο, κάθε εργαζόμενο υπερασπιστεί τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς. Ήρθε η ώρα να μιλήσει η κοινωνία. Τα οράματά μας για τη νέα γενιά μπορούν να παρασύρουν το μίζερο τοπίο των περικοπών και την προσπάθεια συρρήκνωσης των δικαιωμάτων και των αναγκών. Γονείς, μαθητές, συνάδελφοι, τη Δευτέρα υπάρχει έντονα επίμειο ότι θα βρεθεί στη Σύρο ο αρχιτέκτονας των νέων μέτρων της καταλήστευσης του ελληνικού λαού και της υποταγής του στο κεφάλαιο. Είναι σχεδόν σίγουρο θα παραβρεθεί εδώ στη Σύρο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου. Θα οργανωθούν κινητοποιήσεις και καλούμε όλους να συμμετέχουν σε αυτές. Θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Εδώ, λαέ, μισή πίσω κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μισή πίσω κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Να περάσει! Όχι! Να περάσει! Όχι! Τι θα γίνει! Χαμός! Θα γίνει! Χαμός! Γίνει πανικός, εδώ δεν θα περάσει ο νόμος σας αυτός. Αγαπητοί συνάδελφοι μαθητές και γονείς, ο Ανδρέας Τζίλης είμαι. Ως Δημοτικός Σύμβουλος θα σας πω ότι καταθέτω θα το δείτε στα μέσα ενημέρωσης από χτες το μεσημέρι στον κύριο Δήμαρχο, συγκεκριμένα στον κύριο Ξαγοράζη, τον Αντιδήμαρχο, να το μεταφέρει γιατί ο Δήμαρχος δουλειές. Μία δεύτερη, την τελευταία εβδομάδα, πρόταση της Δημοτικής Κίνησης να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εκτιμούμε ότι πια θα πρέπει ο Δήμος πέραν των ομοφώνων θετικών ψηφισμάτων κατά της χωνεύσεων να βγει με δυναμικές κινητοποιήσεις. Να βγει επικεφαλής αυτού του αγώνα με την καλή έννοια, γιατί αν θέλετε κάπου θα κουραστούμε οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι καθηγητές, ας πούμε ότι θα κουραστούμε, και πρέπει να πάρει τις ευθύνες του με δυναμική δράση προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν 12-13 προτάσεις, σας αναφέρω ενδεικτικά 2-3 για να αντιληφθείτε.
να βρούμε τη Χρυστοφυλοπούλου να πάμε πάνω αεροπορικό, να το πάρει πίσω, γιατί θα χωρούνται στάξει τα παιδιά, στα λύκια. Την 24-25 Μαρτίου του σαρκούν τα στεφάνια στην εκκλησία και ο πανηγυρικός να μην γίνει στεφάνωση και παρέλαση. Παραδείγματος χάρη, και για να μην σας κουράσω, θα τα διαβάσετε στα μέσα ενημέρωσης. Δευτέρα που θα έρθει εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός κρατών, κρυφό μάλλον ακόμα θα είναι πρωί, απόγευμα και τη ώρα, για ευνόητους λόγους, θα το θέσουμε και εκεί και πάρα πολλές άλλες προτάσεις. Νομίζουμε ότι πρέπει και αυτό να γίνει μέχρι όταν θα βγει και αν θα βγει η υπουργική απόφαση να μην είναι μέσα τα δύο λύκια της Ήρας ως ένα αλλά ως δύο. Δεν έχει ακόμα τίποτα αποφασιστεί. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό σε όλους τους Ιριανούς. Και αυτοσχεδίως κλείνω με ένα σύνθημα που μου ήρθε τώρα στο μυαλό που το φτιάξα. Εύα Νούλα, Ρίγα Ράπτη, τα σχολιά της Ήρας θα μείνουν στο χάρτη. Θα μιλήσει και ένας εκπρόσωπος των μαθητών. Ναι, ναι. Οι μαθητές διαμαρτύρονται. Γιατί? Κάνουνε κατάληψη. Γιατί? Ανακοινώθηκε η συγχώνευση των δύο λυκείων μας. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Η επικείμενη συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μαθητών της τάξης, την υποβάθμιση της ποιότητας του μαθήματος, την ενίσχυση της παραπαιδείας, την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών. Τι θα κάνουν όσοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν? Θα αποκλειστούν από τα αγαθό της δημόσιας εκπαίδευσης? Εμείς οι μαθητές παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Αγώνας, ρήξη, ανατροπή. Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Αγώνας, ρήξη, ανατροπή.